Κύριε Μαυρόπουλε, καλησπέρα. Ευτυχώς νομίζω είμαστε στο τέλος της πυρκαγιάς. Δώστε μας λίγα στοιχεία. Βεβαίως. Η υπηρεσία μας ενημερώθηκε για μια πυρκαγιά στην περιοχή Βασιλιάδα. Γρήγορα ενεργήσαμε με τις δυνάμεις. Ήρθαν δυνάμεις από όλη την περιφέρεια και πεζοπόρο τμήμα. Ταυτόχρονα έγιναν και ρήψεις από αεροπλάνα. Είμαστε σε ευχάριστο, ήταν δύο Κάναντερ, ήταν στη Θεσσαλονίκη, κάνανε πολλές ρήψεις, μας βοήθησαν πάρα πολύ. Καταφέραμε να περιορίσουμε τη φωτιά, να μην επεκταθεί στα πεύκα που υπάρχουν πιο στην πίσω πλευρά του βουνού. Ναι, ναι. Τώρα με τις επίγειες δυνάμεις, γιατί είναι δύσβατο το μέρος, επιχειρούμε πεζοπορία, καμένο άκαυτο και καθαρίζουμε τα κομμάτια. Ήτανε μεγάλη, ήτανε δύσκολη. Ήτανε μεγάλη η φωτιά, σαν φωτιά της βλάστησης. Δεν θα την έλεγα δίσω, απλώς είναι δύσβατο το μέρος και δεν μπορείς να κάνεις πρόσβαση με νερό, δεν έχεις δυνατότητα. Οι επίγειες δυνάμεις τώρα καθαρίζουν το μέρος, καμένο άκαυτο. Μπορούμε, βέβαια είναι πάρα πολύ νωρίς, υπάρχει κάτι που να μας δείξει πώς ξεκίνησε ή σε τι μπορεί να οφείλεται αυτή η φωτιά. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε, αυτό θα διενυρθεί προανάκριση. Προανάκριση. Το σίγουρο είναι ότι ξεκίνησε από τη πλευρά του δρόμου. Αυτό είναι το δεδομένο. Α, ξεκίνησε εδώ από την πλευρά τώρα, του δρόμου. Τώρα, από ό,τι έγινε, για να πούμε κεραυνή τέτοια δεν είναι. Αλλά διενεργείται προανάκριση και ψάχνουμε. Εξετάζονται όλες οι πιθανές αιτίες. Θα παραμείνουν τώρα εδώ δυνάμεις. Βεβαίως θα παραμείνουν δυνάμεις αφού γίνει. Εμάς μας ενδιαφέρει πρώτα να γίνει κατάσβεση. Μετά, αφού γίνει κατάσβεση, γίνεται ο περιμετρικός έλεγχος με τυχόν αναζωπηρώσεις. Και αναλόγως θα μείνουν κάποιες δυνάμεις και αναλόγως θα πράξουν. Η ώρα τώρα είναι 5 παρά 10 σχεδόν, έχει τεθεί πλέον υπό έλεγχο. Υπομερικό έλεγχο. Ναι. Υπομερικό έλεγχο. Ναι. Βλέπουμε υπάρχουν και συνάδελφοί σας οι οποίοι έχουν ανεβεί προς το κέντρο τώρα της φωτιάς, μέσα στο βουνό. Είναι και στο κέντρο, είναι και τα μέτωπα ήταν δύο, δυτικό και βόρειο. Και από αυτή ήταν δύο μέτωπα. Έχει άτομα μέσα που είναι μέσα και από ψηλά πάνω είναι δύσβατο το μέρος, ανεβήκανε και από πάνω και κατεβαίνουν προς τα κάτω. Αυτοί ενωθήκανε τώρα. Απλώς είναι οι χαράδρες που έχει. Που δυσχεραίνουν το έργο σας. Το πρόβλημα, ναι. Ωραία. Και να ξαναπούμε, υπήρχαν δυνάμεις από την Καστοριά, την Κοζάνη, την Πτολεμαϊδα, τώρα που μιλήσαμε με συναδέλφους. Κοζάνη, Πτολεμαϊδα, Φλόρινα. Και από τη Φλόρινα. Ναι. Σχεδόν από όλη την περιφέρεια. Ωραία. Τέλος καλό, όλα καλά πάντα. Όλα καλά. Σας ευχαριστώ. Αυτές οι φωτιές είναι γρήγορα να τις αντιμετωπίσεις στην αρχή. Όσο πιο γρήγορα γίνεται. Μετά είναι όλα τα άλλα εύκολα. Έρχονται. Βοηθάει και ο καιρός, βέβαια, το κυριότερο είναι αυτό.